Στο τέλος του χρόνου που φεύγει, στο τέλος του πέμπτου μνημονιακού χρόνου, απευθύνομαι σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα για να μεταφέρω ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Στο τέλος της 40χρονης μεταπολίτευσης που φεύγει και μαζί της και το πολιτικό κατεστημένο της διαπλοκής που χρεοκόπησε τη χώρα, στέκομαι μπροστά σας και σας απευθύνω ένα μεγάλο, ενωτικό και δημοκρατικό προσκλητήριο. Το 2014 φεύγει και μαζί του φεύγει και η κυβέρνηση Σαμαρά. Και τελειώνουν τα ψέματα, ο εκφοβισμός, ο αυταρχισμός, η κοροϊδία. Το 2014 τελειώνει αποτελειώνοντας ένα καθεστώς που βύθισε την πατρίδα μας, τη φτώχεια, την ανεργία και την απαξίωση. Το 2015 έρχεται με τον τρόπο που πρέπει. Η δημοκρατία επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε. Ο λόγος δίνεται και πάλι σε αυτούς που πρέπει, σε αυτούς που τον στερήθηκαν μαζί με δικαιώματα και κοινωνικές κατακτήσεις αιώνων. Ο λόγος δίνεται στους πολίτες, στους άνδρες και στις γυναίκες, στη νέα γενιά. Και είμαι βέβαιος ότι η ελπίδα και το πρόγραμμα, το σχέδιο για την επόμενη μέρα θα νικήσουν το φόβο και την κινδυνολογία. Σε όσους και όσες μας παρακολουθούν και μας ακούνε σήμερα, μία μόνο δέσμευση υπάρχει από τη μεριά μας. Με τη μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Γενάρη, η δύναμη που αφαίρεσαν από το λαό μας θα του ξαναδοθεί πίσω. Μία μόνο δέσμευση υπάρχει από τη μεριά μας. Θα μπει οριστικό τέλος στην εθνική ταπείνωση και την ανθρωπιστική κρίση. Μαζί μπορούμε να πάρουμε πίσω τα κλειδιά της χώρας και να βάλουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της οικονομίας και της κοινωνίας, βάζοντας μπροστά τον άνθρωπο, με πρώτη στο μέλημα την πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, βάζοντας μπροστά το περιβάλλον και φραγμό στα μεγάλα συμφέροντα που το επιβουλεύονται, προστατεύοντας τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία, τον μόχθο, την στέγη, τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, υπερασπιζόμενοι την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Το παρελθόν που αφήνουμε πίσω μας έχει ονοματεπώνυμα. Είναι το πολιτικό προσωπικό που χρεοκόπησε τη χώρα, που νομοθέτησε τη διαπλοκή. Το παρόν έχει ψευδόνυμα. Πίσω από αυτά κρύβονται όσοι μετέτρεψαν τον τόπο μας σε αποικία χρέους και σήμερα μεταφιέστηκαν πάλι σε σωτήρες. Το μέλλον όμως έχει ένα όνομα. Και αυτό είναι ελπίδα. Το μέλλον έχει όλους και όλες εσάς. Έχει το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, της μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Και το μέλλον για τον τόπο μας ξεκίνησε ήδη. Το 2015 θα είναι η χρονιά της ανατροπής και της αξιοπρέπειας. Θα είναι η χρονιά της Ελλάδας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και σε όλες.